Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο από την τηλεόραση Σούπερ για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας θα βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτόν τον τεράστιο, αυτόν τον πολύ μεγάλο θεσμό. Μέσα από τις ανακοινώσεις του κάθε Πρωθυπουργού, κάθε χρόνο, περιμένουμε να ακούσουμε πράγματα που μας ικανοποιούν ή πολλές φορές δεν μας ικανοποιούν ως απλούς πολίτες, ως επιχειρηματίες, ως άνθρωποι που ζούμε και παράγουμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Περιμένουμε όλοι το ασφαλιστικό, περιμένουμε όλοι το συνταξιοδοτικό, περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας το περιβόητο ότι βγήκαμε πλέον από τα μνημόνια για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα αυτά βέβαια σε συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους υπουργούς αλλά και με όλους τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, οι οποίοι του δίνουν βέβαια τις πληροφορίες απαραίτητες που χρειάζεται ένας πρωθυπουργός για να δώσει στον ελληνικό λαό αυτά που θέλει ή δεν θέλει, επαναλαμβάνω, να ακούσει. Θέλω να δούμε αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά και κυρίως γνωρίζει την λειτουργία της αγοράς. Της αγοράς της οικονομικής δηλαδή. Μαζί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο οικονομολόγος ο κύριος Ιωάννης Ρουκάς. Ο κύριος Ρουκάς είναι και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που σας υποδέχομαι ξανά εδώ. Να είστε καλά για την τιμή. Βέβαια, θα πρέπει χαριτολογώντας, κύριε Ρουκά, να πω ότι πριν, όταν γράφαμε εδώ τα παιδιά τους τίτλους, τον τίτλο σας μάλλον, χαριτολογώντας, είπα Νότιας Μακεδονίας. Μη είναι η Μακεδονία, κύριε Παπαδόπουλε, μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. θα τα πούμε το Σάββατο αυτό. Λοιπόν, νομίζω. Μία είναι η Μακεδονία, αυτό πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, χαριτολογώντας το είπα και δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Κύριε Ρουκά, το Σάββατο, σε λίγες μέρες δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα βρίσκεται στην ΔΕΘ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τέλος πάντων, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και δεν γίνεται. Θα ασχοληθεί βέβαια με το Σκοπιανό, θα ασχοληθεί με την οικονομία, θα ασχοληθεί με το ασφαλιστικό. Τι πληροφορίες έχετε, τι θα γίνει, τι θα συζητηθεί, γιατί πολλά πράγματα πλήττουν τον κύριο Πρωθυπουργό, όπως το μάτι, όπως η κατάσταση της οικονομίας κλπ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω πρώτα σε εσάς, που είναι η δουλειά σας αυτή, είστε οικονομολόγος πολλά έτη. Τελικά, κύριε Ρουκά, πείτε το σε μένα που δεν γνωρίζω οικονομικά και στους χιλιάδες ανθρώπους που σας βλέπουν τώρα. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Mm-hmm. Τι πρόκειται να αλλάξει άμεσα, κύριε Ρουκά, μην μου πείτε για τα 100 επόμενα χρόνια, αφήστε το. Τι θα αλλάξει άμεσα στην ζωή μας και στην ζωή σας. Πρώτα απ' όλα να πω καλό φθινόπωρο, καλή νέα σεζόν. Καλό φθινόπωρο. Αν και έξω έχουμε 35 βαθμούς, δεν είναι καμία σημασία. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ο τουρισμός πρέπει να συνεχίσει και μέχρι τον Οκτώβριο σίγουρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καλό θα ήταν για όλο το χρόνο, εντάξει. Φυσικά. Υπάρχουν τρόποι, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Ναι, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή. Και εδώ η Χαλκιδική βοηθάει πάρα πολύ και όλο το περιβάλλον. Λοιπόν, παραδοσιακά αρχίζει το οικονομικό έτος κάθε χρόνο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση παραθέτουν τις απόψεις τους. Το πρόγραμμά του ο εκάστοτε πρωθυπουργός για την επόμενη χρονιά, ο εκάστοτε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κριτική από αυτού του προγράμματος και αν είμαστε κοντά σε εκλογές και το τι θα ήθελε να κάνει όταν θα αναλάβει η κυβέρνηση. Σχετικά με τον πρωθυπουργό μας, αυτή τη στιγμή έρχεται μετά από μια πραγματική τραγωδία στο μάτι, όπου νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα η παντελής έλλειψη συντονισμού, ελέγχου ενός έκτακτου πράγματι φυσικού φαινομένου, αλλά από εκεί και πέρα άλλο το φυσικό φαινόμενο και άλλο συντονισμός των δυνάμεων για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να μην καούν ζωντανοί, μωρά, παιδιά, γυναίκες κτλ. Αυτό ίσως να χάλασε και λίγο το πάρτι εντός εισαγωγικών της εξόδου από τα μνημόνια για τον Αύγουστο, το οποίο βέβαια πάρτι πάνω που πήγε να χαρεί ο Πρωθυπουργός μας μετά από τις δηλώσεις του Μοσκοβισή, του το χάλασαν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όταν του κουνάνε το δάχτυλο και του λένε: Κοιτάξτε, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Pacta sunt servanda λένε οι Λατίνοι, τα οποία λατινικά παρεπιπτόντως θα μας τα κόψουν από το σχολείο, να δω τι θα μιλάει ο κόσμος. Νεκρή γλώσσα μεν, αλλά γλώσσα των νομικών κλπ. Κλπ. Τα αρχαία. Τι να σας πω, δηλαδή. Εξαιρετική γλώσσα. Εξαιρετική, πράγματι. Λοιπόν, οι συμφωνίες λοιπόν πρέπει να τηρούνται. Και μέσα σε αυτή την περιβόητη συμφωνία, για την οικονομική μιλάω συμφωνία, περιλαμβάνονται κάποιοι δυσβάσταχτοι όροι, οι οποίοι μας δεσμεύουν σαν χώρα μέχρι το 2060.
Έχουμε πλεονάσματα με 3,5% μέχρι το 22, από εκεί και πέρα 2,5% κλπ. Κλπ. Τα έχουμε πει, τα έχει διαβάσει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει, αυτές τις εντυπώσεις, τις δύσκολες, θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να τις διασκεδάσει, όπως λέμε, δηλαδή να τις απαλύνει λίγο, να ημιχρυσώσει το χάπι, για να μπορέσει να το καταπιεί ο κόσμος λίγο πιο εύκολα για το 2019 που έρχεται. Το 2019 λοιπόν έχει μέσα περικοπή συντάξεων, έχει πράγματα, έχει αφορολόγητο, έχει πράγματα τα οποία θα πρέπει να υποστούμε. Εκτός εάν, επειδή αυτός που έχει, όπως λέμε εμείς στην καθημερινή, τον κουβέρνο στα χέρια του, εκτός εάν προσπαθήσει μέσα από κάποια τρίκ της οικονομικής και του προϋπολογισμού, μπορέσει και με, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη και των Ευρωπαίων εταίρων, διότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, να απαλύνει λίγο αυτές τις περικοπές, έτσι ώστε μήπως απαλύνει γενικότερα το αντίκτυπο, τον αντίκτυπο της συμφωνίας αυτής. Ταυτόχρονα υπάρχει μια πάρα πολύ αυστηρή εποπτεία. Τώρα το Σεπτέμβριο θα, θα γίνει η πρώτη συνάντηση της καινούργιας, των καινούργιων ραντεβού με τους θεσμούς. Κάθε τρεις μήνες σκεφτείτε ότι θα έρχονται εκπρόσωποι των θεσμών και θα ελέγχουν μετά από αναφορές που θα στέλνει το κράτος μας για το πώς πηγαίνουν οι στόχοι. Εγώ σας λέω ειλικρινά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ουσιαστικά έξοδος από τα μνημόνια. Ναι. Υπάρχει... Είναι αλλαγή της σύμβασης, εγώ θα σας το πω. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή πάλι η χώρα... θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρατηρούν τα πάντα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δίνουν εντολές, κύριε φυσικά, Ρουκά, φυσικά. Όμως. Ακούστε λίγο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η χώρα είναι μια επιχείρηση. Και οι θεσμοί είναι οι τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει αυτή τη χώρα. Έχουν βάλει λοιπόν τη χώρα, είχαν βάλει μάλλον τη χώρα σε κάποια μνημόνια, σε μια πάρα πολύ αυστηρή κατάσταση, όπου αν θέλετε επιβάλλανε και καταστάσεις, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι κάποια πράγματα δεν τα επιβάλλανε οι θεσμοί. Εμείς επιλέγαμε να τα έχουμε, να τα κάνουμε, από το να κάνουμε κάποια άλλα και μιλάω για τις μεταρρυθμίσεις, έναντι κάποιων περικοπών τις οποίες μπορούσαμε να γλιτώσουμε. Και κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η συμφωνία, αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι καλό παιδί η χώρα, έχει πληρώσει τα δάνειά της, έχει κάνει αυτά που έχουν ζητήσει οι εταίροι, φεύγουν από αυτού του είδους τη σύμβαση και μπαίνουμε σε μια άλλου είδους σύμβαση, η οποία πάλι κάθε τρεις μήνες θα πρέπει να στέλνει ένα report η επιχείρηση, η χώρα, για το πώς πάνε οι στόχοι. Οι στόχοι έχουν να κάνουν με το πλεόνασμα, οι στόχοι έχουν να κάνουν με τα έσοδα, αν εισπράττονται, οι στόχοι έχουν να κάνουν με τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται για να λειτουργήσει η χώρα και να λειτουργήσει πιο παραγωγικά, και με μια σειρά από άλλους στόχους που έχουν τεθεί από τη συμφωνία αυτή. Άρα δεν φεύγουμε από το μνημόνιο με την έννοια, όπως το λέμε, οι λέξεις είναι που παίζουμε, ναι, φεύγουμε από λέω, το μνημόνιο και μπαίνουμε σε μια αυστηρή εποπτεία. Εποπτεία. Η οποία πρέπει να γίνεται και θα είναι και κάθε τρεις μήνες. Το ξαναλέω για τρίτη φορά ότι θα είναι κάθε τρεις μήνες θα ελέγχεται η χώρα για το πόσο πάει. Μέσα στη συμφωνία υπάρχει και η επιστροφή των περιβόητων κερδών από τα ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα κέρδη, αυτά τα χρήματα δηλαδή που θα πέφτουν στην Ελλάδα, θα έρχονται σε εμάς, δεν θα πέφτουν σε εμάς εάν δεν πιάνουμε τους στόχους. Άρα υπάρχει αυτή η δαμόκλειος πάθη πάνω από το κεφάλι μας και γι' αυτό το πράγμα, ότι αν δεν βγάλουμε κάποιους στόχους που έχουμε προσυμφωνήσει, δεν θα παίρνουμε αυτά τα κέρδη που θα είναι μια ρευστότητα. Εάν δείτε κατά αποτελέσματα, αρχίζει και κουράζεται το όλο θέμα. Ήδη έχει πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης από το 2,3 που ήταν στο 1,8. Εκεί κατά αποτελέσματα προχτές και σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Πέφτουν πάλι οι επενδύσεις κατά 5,5 και αρχίζει και ανεβαίνει επικίνδυνα το κομμάτι που λέγονται εισαγωγές. Άρα υπάρχει μια αποεπένδυση στη χώρα. Δηλαδή η βιομηχανία, η βιοτεχνία δεν επενδύει για να παράγει περισσότερα. Άρα αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάποια πράγματα. Αυξήθηκαν μεν οι εξαγωγές, κυρίως των υπηρεσιών, αλλά όχι τόσο των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό για το κομμάτι της... Προχθές, μιλώντας με τον αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ εδώ στο στούντιο, στη θέση σας, ήταν ο κύριος Λουφάκης, μου είπε ότι οι εξαγωγές, να το γνωρίζετε, οι εξαγωγές πήγαν αρκετά καλά και φυσικά παρουσιάζουν συνεχή αύξηση. Φυσικά. Βέβαια, θετικότατο βέβαια αυτό. Πάρα πολύ. Αλλά με την όταν μίλησε για τον ανταγωνισμό, ο κ. Λουφάκης μου είπε ότι εμείς έχουμε τέτοιου είδους φορολογία κοντά στο 50% και άλλες χώρες γύρω στο 20%, αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η φορολογία. Δεν είναι μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές που ουσιαστικά είναι φορολογία. Ναι, φορολογία είναι όλα. Δεν είναι το κόστος χρήματος που εξαιτίας των υψηλών κόκκινων δανείων που τα άφησαν να μεγαλώσουν τόσο πολύ οι ελληνικές τράπεζες, που άρα αυτοί που πληρώνουν τα δάνεια δεν μπορούν να έχουν χαμηλό επιτόκιο επειδή πληρώνουν τα σπασμένα αυτών που δεν πληρώνουν. Αυτό λοιπόν το μείγμα σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν και καταφέρουν να εξάγουν, και όπως βλέπετε κάθε μήνα και περισσότερο κτλ., τους αφήνουν λιγότερα χρήματα. Και δεν εννοώ στο ταμείο τους, στο να τα κάνουν κότερα και σπίτια. Εννοώ χρήματα στην επιχείρηση, τα οποία θα επανεπενδυθούν
και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, άρα θα δημιουργήσουν εισφορές, θα δημιουργήσουν εισόδημα και άρα θα μπορέσει αυτό το εισόδημα να πέσει στην αγορά, για να λειτουργήσει η αγορά. Είναι μια γνωστή αλυσίδα, η οποία κοινά σκεπτόμενος κάποιος δεν χρειάζεται να είναι ούτε οικονομολόγος, ούτε εξυπουργός. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Στην πιάτσα να κυκλοφορεί. Θα κυκλοφορήσουν τα χρήματα. Έτσι, άρα ο κύριος Βουφάκης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒΕ και νυν αντιπρόεδρος, επειδή είναι και καθηγητής και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα και συμφωνούμε μαζί, γιατί είμαστε και μαζί στο σύνδεσμο, λέει ότι. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Αλλά αυτό που ζητήσαν από τον Πρωθυπουργό προχτές που βρεθήκαν όλοι μαζί εδώ όταν ανέβηκε και τους υποδέχτηκε μάλιστα και η κυρία Νοτοπούλου, νέα υφυπουργός Μακεδονίας Ράκης, τι ήταν? Φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, κόστος χρήματος. Τρία πράγματα για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, η οποία, αν υποθέσουμε ότι είναι υγιής ή θέλει να εξυγιανθεί, θα πρέπει να έχει βοήθεια σε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, κύριε Κά, 8 χρόνια περίπου, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, οι τράπεζες ουσιαστικά είναι κλειστές. Οι τράπεζες είναι υπηρεσίες ΚΕΠ, δηλαδή να βάλεις το ενοικιό σου, να πληρώσεις το ρεύμα σου και το τηλέφωνό σου. Ναι. Από εκεί πέρα οι τράπεζες έχουν κληθεί, υπάρχουν σε μία χώρα, σε όλες τις χώρες αλλά και στη δική μας, να κινούν την αγορά. Οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί αρκετές φορές. Τούτε στην χρήμα υπάρχει, έχουν γίνει άπειρες κατασχέσεις, άρα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Και οι τράπεζες δεν ανοίγουν τι κάνουν, να δώσουν σε έναν υγιή επιχειρηματία ένα δάνειο να κινηθεί για να ξαναρίξει αυτά τα χρήματα στην αγορά. Έτσι. Τι θα γίνει με την ιστορία των τραπεζών, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι και καταστήματα συνεχώς κλείνουν και υπαλλήλους απολύουν. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως υπάρχει μια μνημονιακή υποχρέωση, η οποία πολλές από τις υποχρεώσεις, παρένθεση, θα σκάσουν το 19 και το 20. Το ότι τελείωσε η σύμβαση ημερολογιακά δεν σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις σταμάτησαν, πέρα από την εποπτεία. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις υποχρεώσεις είναι και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζές μας ήταν πολλές, γίναν 4-4,5 και είχαν και πάρα πολύ προσωπικό. Ήδη έχουν βγάλει και, αν θέλετε, εγκρυπτό εντός εισαγωγικών, πάρα πολλές εθελούσιες εξόδους. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, πάρα πολλά στελέχη φεύγουν στο άνθος της εργασιακής τους ηλικίας, δηλαδή 50 χρονών, 55. Και 45 και πάνω, αν θέλετε, για να βγουν στη σύνταξη εντός εισαγωγικών. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν και θα πάρουν ένα εισόδημα χ και ένα εφάπαξ. Μέχρι εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουλέψουν παραγωγικά, αλλά 15 τουλάχιστον χρόνια. Έτσι. Και τι θα γίνει με αυτό? Και βάλτε και την εμπειρία που είχαν τόσα χρόνια. Βεβαίως. Δεν είναι ένας νέος 20-22 που ίσως δεν γνωρίζει. Δεν το δηλαδή στην παραγωγική ηλικία τους διώχνουν. Εμείς λοιπόν, στη δουλειά μας, αν θέλετε, που κάνουμε ένα διάθεση δανείων, που διαχειριζόμαστε επιχειρήσεις κτλ., αυτή τη στιγμή είχαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που είχαν 30 χρόνια εμπειρία στην τράπεζα, 25 χρόνια εμπειρία στην τράπεζα, είχαν περάσει πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 4, 5, 7, 8 χρόνια στην τράπεζα. Δηλαδή οι εμπειρίες τους δεν είναι τόσο μεγάλες για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα των τραπεζών. Ένας λοιπόν από τους πυλώνες της οικονομίας είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες λοιπόν, ο σκοπός τους πράγματι είναι να πουλάνε χρήμα, να εισπράττουν τόκο και από αυτόν τον τόκο να ανακεφαλαιοποιούνται υγιώς και να ξαναρίχνουν τα χρήματα μέσα στην ελληνική οικονομία. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Προσπάθειες πάμε γίνονται. Για δεκαετία, κύριε Ρουκά. Βεβαίως, θα είναι δεκαετία και όχι μόνο θα είναι δεκαετία, αλλά αν δούμε ότι έχουμε κοντά στα 1,5 εκατομμύριο ανέργους, αν εξαιρέσουμε, αν βάλουμε μέσα και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλοι οι άνθρωποι για να απασχοληθούν αυτοί, που αυτό είναι το ζητούμενο από κάθε κυβέρνηση που θα έρθει, είναι να υπάρχει ένα επενδυτικό σοκ στη χώρα. Είτε από τους Έλληνες είτε από τους ξένους. Εάν λοιπόν το χρήμα έρθει και επενδυθεί, θα επενδυθεί και θα βγάλει επενδύσεις. Θα βγάλει βιομηχανίες, θα βγάλει ξενοδοχεία, θα γίνουν μεγάλες μονάδες, θα θέλουν κόσμο αυτές οι μονάδες. Θα απασχοληθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να δημιουργήσουν όλη αυτή την αλυσίδα που περιγράφαμε προηγουμένως. Οι τράπεζες λοιπόν, όταν θα δουν ότι υπάρχει υγιές περιβάλλον γύρω τους, θα και μπορέσουν και ρυθμίσουν επιτέλους τα κόκκινα δάνεια που είναι ακόμα σε πολύ μεγάλο ύψος. Ναι. Μιλάμε γύρω στα 90 δις, έχουν ρυθμίσει γύρω στα 8 με 10 δις. Και τώρα τι κάνανε, αρχίζουν και υλοποιούν την εύκολη λύση. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τις καταγγελίες συμβάσεων και τον εκφοβισμό πάλι των επιχειρηματιών. Έχουν ένα εργαλείο, τον εξοδικαστικό, εδώ και ένα χρόνο, που έχει κολλήσει σε 5-10 ρυθμίσεις που αφορούν τράπεζες εννοώ, γιατί δεν είναι μόνο ένα εργαλείο που να ρυθμίσει κανείς τις οφειλές προς το δημόσιο και τις ασφαλιστικές εισφορές ο εξοδικαστικός. Θεωρητικά βγήκε για να ρυθμιστούν και οι οφειλές προς τις τράπεζες. Mm. Όταν λοιπόν 10 περιπτώσεις, δεν ξέρω, 8 προχθές, θα μας τα πει ο κ. Κουρμούσης μεθαύριο που θα έρθει, έχουν ρυθμίσει περιπτώσεις τραπεζών, τι να λέμε τώρα. Περιμέναμε 400.000 επιχειρήσεις να ρυθμιστούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λίγιο νόμος θεωρητικά, ελπίζω ότι θα υπάρξει παράταση, λίγιο νόμος θεωρητικά 31/12/18 και έχουν ρυθμιστεί 100, 150 μέχρι εκεί. Ναι, δηλαδή το νούμερο είναι αστείο. Έτσι. Άρα,
Ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Με κάθε τρόπο. Όχι χάρισμα, προσοχή. Ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Αυτό θα αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια πόρους που οι τράπεζες θα μπορέσουν να τα διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία. Θα πέσει το κόστος χρήματος. Δηλαδή το επιτόκιο που αυτή τη στιγμή είναι 7, 8, 9% για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καλή πιστολογική ικανότητα. Θα πέσει στο 5, στο 4 για τις καλές. Θα μπορέσουν τουλάχιστον, εάν ακολουθηθεί το μείγμα που λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα πέσει η φορολογία, θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό γιατί το κάνουν, γιατί δεν θέλουν να έχουν έσοδα το κράτος. Μα φυσικά θέλουμε να έχει έσοδα το κράτος. Αλλά προτιμάμε να παίρνουμε λιγότερα από περισσότερους παρά περισσότερα από λιγότερους που τελικά δεν πληρώνουν κιόλας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν μεγαλώσει η πίτα, και όχι να φουσκώσει, όταν μεγαλώσει η πίτα γύρω-γύρω και γίνουν πιο πολλές επιχειρήσεις και πληρώνουν περισσότερα χρήματα. Όχι σε ποσό, σε ποσό αριθμό επιχειρήσεων εννοώ, τότε θα μπορέσει και η τράπεζα να πει ναι, παιδιά, πάρτε και αυτά τα χρήματα τα οποία θα ρίξω το κόστος, για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αυτό που είπαμε και στην αρχή, ανταγωνιστική ελληνική επιχείρηση. Πασχίζουν οι εξαγωγείς χρόνια τώρα, και αν θέλετε, ήταν και μια αντανακλαστική αντίδραση της ελληνικής οικονομίας που, αφού δεν μπορούσαν να δουν, αν θέλετε, χαΐρι και προκοπή που λέμε στην καθομιλωμένη, οι επιχειρηματίες, τι αναγκάστηκαν να δουν προς τα έξω. Μη τα ευρωπαϊκά προγράμματα βοηθάνε καθόλου, λέτε κύριε Αρούκα, θα βοηθήσουν καθόλου τις επιχειρήσεις. Μεγάλη συζήτηση αυτό, μεγάλη συζήτηση. Θα μπορέσουν να βοηθήσουν, λέτε. Κοιτάξτε. Μόνο η γραφειοκρατία που χρειάζεται. Ναι, μόνο είμαστε πολύ πίσω, είμαστε αρκετά πίσω, παρά τα ποσοστά που λένε για απορροφητικότητα. Παρά όλα αυτά που λένε ότι εμείς είμαστε από τους πρώτους που έχουμε απορροφήσει κονδύλια και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πίσω οι διαδικασίες. Πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι προχτές ανοίξανε οι ενστάσεις για ένα πρόγραμμα που είχε εγκριθεί πέρυσι. Ένα ΕΣΠΑ. Για τα ξενοδοχεία και τη μεταποίηση. Ο αναπτυξιακός νόμος που είναι ενεργός και είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που είχε βγάλει γενικότερα η χώρα τα τελευταία 20, 30, 25 χρόνια, παρά της μαϊμουνίας, θα πω εγώ, που έγιναν τα προηγούμενα 25 χρόνια, είναι ένα καλό εργαλείο που θα δώσει όθηση. Όταν λοιπόν κάνει μια επένδυση να εγκριθεί 8-9 μήνες και άλλους τόσους μήνες για να προχωρήσει η διαδικασία εκταμίευσης ή ακόμα και 1 με 2 χρόνια, τότε τι περιμένετε να κάνει. Μιλάμε για χρόνια, 8 μήνες είναι πολύ. Φυσικά. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, επίσης, βγάλανε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που έχει να κάνει με την χρήση του καταπιστευτικού λογαριασμού μέσω του Ταμείου Επικρατικών και Δανείων. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο που θα λύσει τα χέρια στους επενδυτές, θα εκχωρήσουν δηλαδή εκεί την επιδότηση, έτσι, θα πάρουν τα χρήματα, θα κάνουν τη δουλειά. Ακόμα και αυτό περιμένουμε. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι, γιατί παραδοσιακά έτσι γίνεται, ότι τώρα με την έκθεση θα είναι σε θέση αυτή που είναι πάνω τουλάχιστον, το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, να δώσει κάποιες ανακοινώσεις, ότι ξέρετε, ανοίγουμε αυτό, ανοίγουμε εκείνο, ανοίγουμε τ' άλλο, για να δώσουν λίγο μια αίσθηση αισιοδοξίας στην οικονομία. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα και σε αυτό. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα, αν θέλετε, στους 100 που παίρνουν λεφτά, οι 70-80 τα χρήσιμα τα χρησιμοποιούν, έτσι, δηλαδή στοχευμένα τα χρησιμοποιούν. Έχουμε και πάντοτε ένα ποσοστό το οποίο πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, αφήστε το αυτό το ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάντως άλλαξαν τα πράγματα τώρα, κύριε Ρουκά, και πρέπει να υπάρχει κεφαλαιακή επάρκεια τουλάχιστον από τον επιχειρηματία, αν είναι το πρόγραμμα 60-40, δηλαδή. Έτσι, ναι, ναι. 40 επιδότηση, ναι, 60 ναι. Πρέπει να τα έχει ο επιχειρηματίας. Φυσικά όλα τα χρήματα. Να είναι κατατεθειμένα κλπ. Ναι, ναι, για να μπορέσει να πάρει πίσω. Για να μπορέσει να πάρει πίσω. Αλλιώς δεν λειτουργεί το πρόγραμμα. Όποτε αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Άρα δεν βοηθάει και πολύ ουσιαστικά. Είναι ο μηχανισμός έτσι όπως λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο, αν λειτουργήσει, που σας είπα πριν, με τον καταψευτικό λογαριασμό, να παίρνει δηλαδή προκαταβολή με εγγυητική. Διότι τώρα, άμα πας σε μια εμπορική τράπεζα να πάρει εγγυητική, θα σου πει το ποσό της εγγυητικής το θέλω όλο σε κατάθεση. Άρα δεν έχει νόημα. Πάει σε κατάθεση. Αν πάμε λοιπόν μέσω του Ταμείου Επικρατικών και ισχύσει αυτό, θα κερδίσουμε χρόνο. Τι σημαίνει χρόνο? Θα πάει πιο γρήγορα να πληρώσει τον προμηθευτή του και όλη η αλυσίδα θα λειτουργήσει. Αλλά και πάλι και σε αυτό έχουμε καθυστέρηση. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Όποιος είναι στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να τρέξει με τα χίλια, όπως λέμε. Ναι, για να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις, να έρθουν λεφτά στη χώρα, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ξένων ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα, να μπορέσει να απαλύνει όσο μπορεί τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε, κύριε Ρουκά, ότι με την βαριά φορολογία, με την μη σταθερή κατάσταση της φορολογίας και των καθημερινών νομοσχεδίων, με ένα συμβούλιο της επικρατείας που για να πάρει μια απόφαση, δηλαδή οποιοσδήποτε τώρα, γιατί τρομάζει το πουλάκι τάδε και δεν μπορεί να γεννήσει, ας πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε ξενοδοχειακή επένδυση, σωστά, λέω, σωστά, για να δουλέψουν 500 άτομα, σωστά, μέσα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί ασχολήθηκε με τους ανθρώπους από το εξωτερικό, με επενδυτές, υπάρχει εμπιστοσύνη από ξένους επενδυτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι κεφάλαια πλέον δικά μας ελληνικά δεν υπάρχουν, αν να μην πω δεν υπάρχουν και είμαι απεσιόδοξος, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Οι ξένοι
οι επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές, είδα επένδυση στη Ρόδο, κύριε Ρουκά. Θυμάστε. Αφάντηση. Ακόμη περιμένουμε. Yeah. Επένδυση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ακόμη περιμένουμε. Επενδύσεις στο νομό Χαλκιδικής. Ακόμη yeah. περιμένουμε. Yeah. Επενδύσεις στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Yeah. Ακόμη περιμένουμε. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς υπάρχει περίπτωση να γίνουν, γιατί εμείς καλά τα λέμε εδώ πέρα. Αλλά έχουμε ίσως μια κυβέρνηση η οποία δεν λειτουργεί με ρυθμούς αγοράς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε εισαγωγικά αυτό. Κοιτάξτε. Προφανώς είμαστε ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ ελκυστικός για επενδύσεις. Έχουμε και υποδομές που θέλουν να βελτιωθούν. Έχουμε μια υπέροχη χώρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί σωστά. Να τηρήσουμε τον νόμο. Να μην μένουμε στον νόμο. Να τον τηρήσουμε, έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά εννοώ. Να μην είναι αυτό δηλαδή. Να μην είναι αυτό δηλαδή μια δικαιολογία για να πάει μια επένδυση πίσω. Αν τηρείται ο νόμος, θα πρέπει να προχωρήσει η επένδυση. Και να υπάρχει και έλεγχος, αν τηρείται ο νόμος. Βεβαιότατα, ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν μπορούμε να ανακαλύπτουμε δάσους εκεί που ήταν 50 χρόνια αεροδιάδρομος ξαφνικά για να σταματήσουμε σαν δικαιολογία δηλαδή. Έτσι. Μια επένδυση που θα απασχολήσει 50.000 κόσμου άμεσα. Θα δουλέψουν γύρω-γύρω από αυτήν την επένδυση χιλιάδες επιχειρήσεις ως προμηθευτές. Θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο της περιοχής, όπου αυτή τη στιγμή είναι ένα ρημάδι. Το ίδιο ισχύει να ξεχνάμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που ρημάζουν, που τις έχουμε χρυσοπληρώσει. Εγώ σας λέω, και να τις έχουμε χρυσοπληρώσει και δύο φορές επάνω να βάλανε το κόστος, εάν τις χρησιμοποιούσαμε σωστά, θα βγάζαμε τα λεφτά 10 φορές τόσα χρόνια τώρα μέσα στην κρίση. Συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Να προχθές που είχαμε μια συζήτηση σε ένα Δήμο, ιαματικός τουρισμός, που έχουμε 750 πηγές ιαματικές και λειτουργούν οι 39. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, είναι κωμικοτραγική αυτή η κατάσταση. Δεν μπαίνει κανείς στην διαδικασία, κύριε Ρουκά, να επενδύσει λόγω γραφειοκρατίας. Φυσικά. Δηλαδή, άμα τον έχει τον άλλον απέναντι συνέχεια. Μπράβο, αυτό σας λέω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Τι να λέμε τώρα, εδώ, τα έχουμε ζήσει και στην Χαλκιδική. Επένδυση στη Ρόδο, κύριε Ρουκά. Και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι κάνανε αρχαιολογικό χώρο ενώ ξέρω 1500 στρέμματα. Εγώ θυμάμαι τον Εμμύρ του Κατάρ που βαρέθηκε και σκότει και κέφυγε γιατί ανακάλυψε αφού του είχαν πουλήσει το νησί ότι δεν μπορεί να χτίσει πάνω στο νησί. Δηλαδή, ναι, τι να λέμε τώρα, αυτά είναι, είναι καραγκιοζηλίκια, δηλαδή, συγγνώμη, έτσι. Όχι, όχι, καλά το λέτε, είναι έτσι είναι. Ποιο σοβαρός αυτή. Θέλει ο κόσμος, οι ξένοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν. Θέλουν. Αλλά τι θέλει ένας οποιοδήποτε επενδυτής. Θέλει σταθερότητα. Θέλει σταθερότητα φορολογική, θέλει σταθερότητα στο περιβάλλον γενικότερα, στο οικονομικό, στο πολιτικό. Δεν θέλει αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Αλλά αυτό, να σας πω και κάτι, ακόμα και 50% φορολογία να είχε αυτή η χώρα, κάποιος επενδυτής, αν πει ότι εγώ θα τα βγάλω αυτά τα λεφτά, θα ερχόταν να επενδύσει. Προσέξτε πώς το λέω, μην πάρει κανείς θάρρος. Το λέω ότι θα το υπολόγιζε και θα πει με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Δεν έρχομαι. Είναι πολλά. Έτσι. Άρα λοιπόν. Πρέπει να έχουμε κίνητρα φορολογικά. Οι γείτονες χώρες, έχουν πάρα πολλά φορολογικά κίνητρα για να τραβήξουν επενδύσεις. Σταθερό φορολογικό καθεστώς. Γιατί, σαν οικονομικός διευθυντής, εγώ αν ήμουν σε μια επιχείρηση και με ρωτούσε το αφεντικό, ρε Σιγιάννη, τι θα πληρώσουμε τον χρόνο, και να του πω, δεν ξέρω. Γιατί αυτό ισχύει. Τι θα πληρώσουμε τον χρόνο, είναι δεν ξέρω. Είναι απάντηση απόλυσης αυτό, κύριε. Ναι, δεν ξέρω. Έξω. Αλλά άμα δεν ξέρει, έξω. Σκίζει τα πτυχία σου, πάρε πάνω αλλού. Λοιπόν, πάνε στη Ζιμπάμπουε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι δείκτες που βγαίνουν καμιά φορά, που λέμε δείκτες ανταγωνιστικότητας της χώρας, ναι, δεν βγαίνουν τυχαία. Ξέρεις, ακούμε στις εφημερίδες, βλέπουμε, στις ειδήσεις ακούμε, χάσαμε λέει τρεις θέσεις ανταγωνιστικότητας. Άμα δείτε πώς βγαίνουν αυτοί οι δείκτες ανταγωνιστικότητας, δηλαδή τι βαθμολογούν, τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια αναφορά που λέγεται doing business in κάτι, doing business in Greece, doing business in Albania, doing business in Bulgaria. Yeah. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ένας υποψήφιος επενδυτής, ένα fund ή οτιδήποτε, θα διαβάσει αυτό το doing business in Greece και θα δει τι ισχύει σήμερα. Αν είναι τυχερός και είναι επικαιροποιημένος ο οδηγός, ναι, και δεν έχουμε πέσει πάνω σε αλλαγές, θα δει ότι θα πληρώσουμε ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα πράγματα. Εάν δει την άλλη έκδοση, θα πει καλά, μα καλά, φέτος αυτοί κάνανε έτσι, πέρσι κάνανε αλλιώς. Τι ισχύει τελικά. Άστος, μωρέ, ας πάμε παραδίπλα, που εντάξει και εκεί θάλασσα έχει, δεν είναι τόσο καλή ως ιδιούς των Ελλήνων, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το πουλήσουμε ως θάλασσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χρειαζόμαστε σοβαρότητα, χρειαζόμαστε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί και στην νοοτροπία μας. Η νοοτροπία είναι κάτι το οποίο δεν ήμασταν έτσι ως λαός. Άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Με αυτή την κρίση, κύριε Ρουκά, δεν βάλαμε λίγο μυαλό, λέτε, με όλα αυτά που μας συνέβησαν μαζεμένα, ναι, και απότομα. Θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν γίναμε λίγο πιο υπεύθυνοι. Να σας πω. Θεωρώ τον γιατί εαυτό μου. Λίγο αφασία. Παρά τα 47 μου χρόνια που κάποιοι θα πούνε ότι είμαι αρκετά μεγάλος, κάποιοι θα πούνε ότι δεν είμαι τόσο μεγάλος. Ας πούμε ότι είμαι ένας μεσήλικας αυτή τη στιγμή, με την παλιά εποχή. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
Και θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συνέλληνες μας έχουν μάθει από όλα αυτά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τη νέα γενιά που έρχεται. Αυτή η νέα γενιά πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα ζήσει με επιδόματα. Δεν πρέπει να σκέφτεται ότι θα ζήσει με διορισμούς στο δημόσιο. Πρέπει να σκέφτεται ότι θα πρέπει να είναι εργατική, να διαβάζει τα μαθήματά της, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο. Και αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο, δεν πειράζει να ψάξει να βρει μια δουλειά. Αρκεί να υπάρχει αυτή η δουλειά. Να μην σπουδάσει και φύγει στο εξωτερικό. Μου λέγανε προχθές πώς θα γυρίσουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ ξαναλέω, είμαι αισιόδοξος. Δεν θα γυρίσουν πίσω. Δεν γυρίσουν, κύριε Λουκάνο. Διότι αν αυτός ο άνθρωπος έχει βρει την ηρεμία του, την ησυχία του, την ασφάλειά του για αυτόν και την οικογένειά του και έχει και έναν αξιοπρεπή μισθό, σας ρωτώ εγώ ποιος λογικός άνθρωπος θα γυρνούσε πίσω. Ουδής. Θα ερχόταν για διακοπές και αυτό με ερωτηματικό λόγω του κοστολογίου, το οποίο και αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή όσον αφορά τον τουρισμό. Γιατί ο τουριστικός προορισμός που είναι η χώρα, αν εξαιρέσουμε εκεί τις Κυκλάδες που είναι οι άνθρωποι εκτός πραγματικότητας, είναι μια χώρα από μόνη τους όσον αφορά τα κοστολόγια και τις τιμές. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει λίγο να ξαναδούμε το τουριστικό προϊόν μας, να το ανεβάσουμε λίγο και σε ποιότητα. Καλά, για να ανεβάσουμε τις τιμές. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Σηκώνει μεγάλη κουβέντα το θέμα τουρισμός. Πείτε μου λίγο τώρα, κύριε Ρουγκά, σε σχέση πάντα με την έκθεση, γιατί. Αυτό έχουμε μπροστά μας και ούτως ή άλλως θα τα λέμε πολύ συχνά. Έρχονται και εκλογές, κύριε Ρουκά, δεν ξέρετε τι γίνεται. Κάποιοι λένε για εκλογές, κάποιοι δεν λένε. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει συνεχώς, κανένας δεν ξέρει. Θα το δούμε πώς θα το κάνουμε. Τέλος πάντων, πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιστεύετε ότι μια χώρα, φέτος είναι τιμόμενη χώρα ΗΠΑ, πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλή κίνηση. Πιστεύετε ότι είναι μια καλή εικόνα για έναν Αμερικάνο? Έπιασα τώρα γιατί είναι ένα Γάλλο, ένα Γερμανό κλπ. Που θα έρθουν χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι και καλά θα κάνουν στη ΔΕΘ. Να βλέπουν έξω από την. Μέσα στην πόλη, μάλλον και γύρω-γύρω από την έκθεση, 10 με 12.000 αστυνομικούς να προστατεύουν. Δηλαδή, έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και υπάρχουν 12.000 αστυνομικοί. Λέτε είναι μια καλή εικόνα αυτή προς τα έξω? Το να υπάρχουν 12.000 αστυνομικοί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κύριε Ρουκάκου, συμφωνώ. Και 15 και 30. Μακάρι να είχαμε για να μην έχουμε ασφάλεια, δεν το συζητάμε. Αλλά το να γίνεται σε τρεις μέρες αυτή η κατάσταση, πιστεύετε ότι δίνουμε καλή εικόνα προς τα έξω? Κοιτάξτε, ας είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες δηλαδή που θα έρθουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Αμερική όντως είναι η τιμόμενη χώρα, φέτος του χρόνου θα είναι η Ινδία, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς έτσι. Είναι συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή και στον Ταβός να πάτε. Δεν μπορεί να περάσει κουνούπι, δηλαδή, αν δεν είσαι διαπιστευμένος εκεί. Και εκεί θα δεις αστυνομικούς και εκεί θα δεις στρατό. Στον Ταβός είναι άλλο πράγμα όμως, κύριε Ρουκά. Εδώ είναι η Διεθνή Έκθεση. Είναι έκθεση, την οποία μπορείτε να πάτε κι εσείς και εγώ και. Βεβαίως, με την οικογένειά σας. Είναι ο θεσμός τέτοιος λίγο παράξενος. Γι' αυτό, αν και δεν θέλω να φύγω από το θέμα, είχαμε πει παλιά, είχαμε προτείνει ότι ο θεσμός της Διεθνούς Εκθέσεως θα πρέπει να αναβαθμιστεί ως ένα ελληνικό εντός εισαγωγικών Ταβός. Δηλαδή, αν θέλει να γίνει έτσι. Και να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και να εξαγγέλει ή να μην εξαγγέλει και ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και να έρχονται και επιχειρήσεις κτλ. Θα πρέπει να γίνει πιο business αυτό το πράγμα, για να μην έχουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα και να κινδυνεύουν. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε έτσι όπως είμαστε. Δεν είναι σωστό να πέφτουμε ολότοφ ενώ μιλάει απ' έξω ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι σωστό να κλείνεται ένας δρόμος από τρακτέρ, από αγρότες και να χύνονται εκεί γάλατα, γιαούρκια, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά που χύνονται τα συμφέροντά τους. Δεν είναι σωστό να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις στην πόλη σου, γιατί εμείς που μένουμε εκεί κοντά θα πρέπει να έχουμε μονίμως την ταυτότητα στο χέρι ή στα δόντια για να μας κάνουν ταυτοποίηση για το ποιοι είμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό δεν το πράγμα. Είναι σωστό. Θα έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το οποίο επίσης δεν είναι σωστό είναι το ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός πριν από τρία χρόνια ήταν έξω από την Διεθνή Έκθεση και προσπαθούσε να μπει μέσα για να κάνει αυτά που του κάνουν τώρα αυτοί που είναι έξω. Λοιπόν, επειδή και αυτός είχε τις αυταπάτες του και ο άνθρωπος, εγώ θεωρώ ότι δέχτηκε κάποια πράγματα και αν θέλετε έχει γίνει και ο καλύτερος διαφημιστής του μνημονίου, από ό,τι κατάλαβα. Εγώ πρόσφατα που τον άκουσα στο Συνδέσμο Βιομηχανιών, ευαγγελιζόταν όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια, ενάμιση δηλαδή μετά την Βαρουφιάδια και τις αλλαγές που ζήσαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν περιχαρής για τις μεταρρυθμίσεις, ήταν περιχαρής για όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε. Λες και δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Έγινε δηλαδή ο καλύτερος διαφημιστής του μνημονίου αυτή τη στιγμή, ότι τα πετύχαμε. Μα όλα αυτά τα οποία λέει ότι πέτυχε ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ήταν απαιτήσεις μνημονιακές. Δεν ήταν στο πρόγραμμα της κυβέρνησής του. Το μνημόνιο του τα επέβαλε. Του τα επέβαλε και αυτός τα εκτέλεσε. Και τα εφάρμοσε. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο, τα εφάρμοσε. Τώρα πρέπει κάποιος άλλος
ή σαν αυτόν τέλος πάντων, να έρθει και να δείξει στον έξω κόσμο ότι η χώρα αυτή θα νοικοκυρευτεί ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να την εμπιστευτούν τη χώρα αυτή, να έρθει στο τιμόνι της χώρας αυτής ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη γενικότερα του εξωτερικού, όχι με την κακή έννοια των αγορών. Δηλαδή, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις αγορές, θα ασχοληθώ με τους επενδυτές. Γιατί αυτοί είναι που θα φέρουν χρήματα, θα επενδύσουν στη χώρα και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αν κρίνω ότι εμείς. Και πάω στο τελευταίο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε για να το κλείσουμε κύριε Ρουκά. Αν θεωρήσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δική μας έδιωξε Ρώσους διπλωμάτες και την άλλη μέρα, τον επόμενο καιρό, ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, επισκέφθηκε τον κύριο Πούτιν και μιλώντας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων την προηγούμενη φορά εδώ, ότι εμείς είχαμε κάποιους λίγες χιλιάδες Ρώσους και στην Τουρκία εκτοξεύτηκαν σε εκατομμύρια τουρίστες, τον κύριο Τάσιο, ναι. Σε εκατομμύρια τουρίστες, αντιλαμβάνεστε και μεταφράστε, εσείς που είστε πολύ καλό στα οικονομικά, μεταφράστε το αυτό σε οικονομία και σε χρήμα. Κοιτάξτε. Το τελευταίο λοιπόν, το θέμα αυτό, να το συνδυάσουμε λίγο κύριε Ρουκά με την ιδιότητά σας. Η τουρκική λίρα είναι σε ελεύθερη πτώση, συνεχώς. Ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά ζητά συνεχώς να αφήσει το δολάριο, γιατί δεν είναι φιλοαμερικανός, τέλος πάντων, να αφήσει το δολάριο και να συναλλάσσονται τουλάχιστον επιχειρηματίες εκεί σε τουρκική λίρα. Στο νόμισμα, το εθνικό νόμισμα τέλος πάντων, το λέμε έτσι. Η λίρα λοιπόν έχει καταποντιστεί και συνεχώς πέφτει. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που γνωρίζετε πολύ καλά. Τι θα πει και πώς θα αντιδράσει κυρίως η διεθνής αγορά σε αυτό σε σχέση πάντα με εμάς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εμείς τι θα κερδίσουμε από αυτή την ιστορία, κερδίζουμε κάτι. Κοιτάξτε. Πρόσκαιρα. Πολύ πρόσκαιρα, λόγω της κατάστασης στην Τουρκία αλλά και γενικότερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, Αίγυπτος κλπ. Καρποθήκαμε ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των τουριστών που θα πήγαιναν εκεί και ήρθαν σε εμάς. Ακούστηκε ότι η Αίγυπτος αρχίζει και ανακάμπτει τουριστικά. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Η Τουρκία αρχίζει και είναι πάρα πολύ φτηνή, έτσι, γι' αυτό και οι τουρίστες ενδεχομένως να πάνε προς τα εκεί. Αν και ο πολιτικός κίνδυνος είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι εύκολα, διότι ναι, όντως μπορεί να είναι μια φτηνή χώρα για να, που έχει δολάρια ή έχει λίρες, που είναι αγγλικές κτλ. Αλλά δεν πάβει να φοβάται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παράξενο, γιατί καλοκαίρι δεν ήταν που έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν του βγαίνει του Σουλτάνου αυτό που κάνει. Προσπαθεί να συνάψει συμμαχίες εκεί που παλιά δεν ήταν σύμμαχος, βλέπε Πούτιν κτλ. Είναι περικυκλωμένος πραγματικά από προβλήματα, τα οποία κάποια πιστεύω ότι τα δημιούργησε και ο ίδιος. Έτσι, δηλαδή, θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε χρόνια τώρα η Τουρκία, σαν ένας θεσμός, ας πούμε, σταθερότητας κλπ, με τον τρόπο της εννοώ, που να τα έχει ψιλοκαλά με όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή τους έχει πάρα πολλούς εναντίον τους. Δηλαδή, όταν έχεις τον αμερικανικό παράγοντα απέναντί σου, ό,τι και να είναι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Απλά άνοιξε πόρτα προς Ρωσία, γιατί του πέφτει και πιο βολικά και γεωπολιτικά. Ναι, προσπάθησε. Εγώ σας λέω ότι και μπορεί και να του βγει. Είναι γνωστός ο πρόεδρος, ο κ. Πούτιν, για το πώς λειτουργεί και αυτός λειτουργεί για το συμφέρον της χώρας του. Και όπως σήμερα μπορεί να κάνει τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν, μπορεί αύριο να γυρίσει και να μην τα κάνει. Κοιτάξτε, κύριε Ρουκά, στη Συρία βλέπετε τι γίνεται, ότι είναι μαζί με τον Άσαντ και βοηθάει τους Ερντογάν. Ο κύριος Πούτιν κάνει πολύ καλά και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας του και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ακριβώς. Για μας τώρα, στο χέρι μας είναι αυτοί οι άνθρωποι. Προσέξτε, ένας όρος που νομίζω ότι σας τον έχει πει σίγουρα ο κύριος Τάσιος. Είναι αυτός ο τουρίστας που επαναλαμβανόμενα έρχεται σε ένα τουριστικό προορισμό, ο repeater όπως το λένε στη γλώσσα τους. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα έρθει στη χώρα μας φέτος, θα του αρέσει τόσο πολύ, όχι μόνο η ακρογιαλιά και το φαγητό, αλλά όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Δηλαδή, η συμπεριφορά, το δωμάτιο, η καθαριότητα. Που θα έρθει μόνος, μπορεί να φέρει και παρέα. Και θα φέρει και του χρόνου και τους φίλους. Και τους φίλους. Εκεί είναι το στοίχημα. Δεν είναι αυτός που θα έρθει μόνο μία φορά και θα αφήσει ένα ευρώ. Πρέπει να έρθει και του χρόνου να αφήσει το ευρώ του και να φέρει και ακόμα ένα, να αφήσει ακόμα έναν ευρώ. Αυτό λοιπόν, εάν το πετύχουμε σαν χώρα, σαν εθνική στρατηγική, δεν θα μας φοβίζει εάν ο Ερντογάν θα τα φτιάξει τώρα με τον Βλαδίμηρο ή του χρόνου θα τα φτιάξει με τον άλλον. Θα έχουμε το πελατολόγιο μας, το οποίο θα είναι σταθερά ανωδικό και θα βελτιώνουμε συνεχώς και το περιθώριο κέρδους, γιατί είναι αυτό σημαντικό. Σας είπε, φαντάζομαι, ο κ. Τάσιος, ότι το θέμα δεν είναι πόσοι έρχονται, αλλά τι αφήνουν. Τι αφήνουν. Έτσι. Λοιπόν, και να μην έχουμε και καμιά αναγούλα, όπως λέμε εμείς, με κανένα τουριστικό πρακτορείο που σκάσει κανένα κανόνι και εδώ αρχίζουμε τα κλάματα πάλι το φθηνό προς τη Χαλκιδική, με τον δεν θα πληρωθούν εννοώ κάποιοι θεός φυλάξει ξενοδόχοι. Θέλω να πω ότι
σε εμάς επαφίεται να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο. Και δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι εκεί θα πληρώνουν τον δωμάτιο 100 ευρώ, ενώ το πληρώνουν 150. Αν όλα τα υπόλοιπα είναι πιο φιλικά κοντά τους, τους αρέσουν περισσότερο, σε εμάς θα έρθουν. Ξανά. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι χρειάζονται και οι πολιτικές δημόσιες σχέσεις, κύριε Ρουκά. Δεν μπορείς να απελάβεις διπλωμάτες. Αυτοί οι διπλωμάτες σίγουρα δεν βγήκαν σε 10 ρώσικα κανάλια και είπανε. Οι κακοί Έλληνες, γιατί να έρθουν οι άλλοι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει πραγματικά τι εξυπηρέτησε όλο αυτό. Μα ποιο το κατάλαβε, νομίζετε. Και δεν ξέρω αν εξαργυρώθηκε. Δηλαδή, αν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να εξαργυρώσουμε κάτι. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Κύριε Ρουκά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να έχω τη χαρά να σας ξαναδώ. Φυσικά. Μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών βεβαίως. Αλλά θέλω να ακούσουμε και την άποψη, την άλλη άποψη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως ήθιστε να γίνετε, ο αρχηγός της Χρησιμοποιητικής Αντιπολίτευσης μιλά και αυτό στην έκθεση. Και θέλω όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι, το τραπέζι του στούντιο συγκεκριμένα, για να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας παρακολουθήσατε και σήμερα, την ίδια ώρα και πάλι αύριο εδώ μαζί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.